Να τελειώσουμε, τόσο πιο πολύ θα χαρούμε τη θάλασσα. Είναι πολύ όμορφο μέρος. Με ήλιο και χιόνι συγχρόνως. Για σκέψου, Έλκυθρο τον Ιούνιο. Ωραίος τρόπος να γιορτάσουμε την ημέρα του Βασιλιά Καμέχαμέχα. Το Έλκυθρο ήταν το αγαπημένο του σπορ. Του άρεσε να γλιστράει πάνω στα φύλλα που του φέρναν από το δάσος. Πάνω στο χιόνι. Βεβαίως. Οι κάτοικοι της Χαβάης ξετρελαίνονται ακόμα να γλιστράνε στο γρασίδι στις πλαγιές των βουνών. Που τον έκανε να φταρνιστεί έτσι το Βίλι. Νομίζω οι ορχιδέες. Εδώ τις ονομάζουν βάντες. Ένα, δύο, τρία. Μου θυμίζουν πάρα πολύ τα αναμένα κεράκια πάνω στην τούρτα. Όπως άναψα τα τρία αυτά μοντελάκια, έτσι θα κάνω να ξαναμπούν σε ενέργεια τα σβησμένα ηφαίστεια της Χαβάης. Ω, φωτιά, φωτιά! Πάντα τρέξε γρήγορα να σωθείς! Όπως έλεγα πριν λίγο, θα ξαναβάλω σε ενέργεια τα σβησμένα ηφαίστεια. Γιατί, κακοτάτη? Γιατί, ηλίθιο άχρηστο σκουλίκι, αν κάνω να ξαναμπούν σε ενέργεια τα σβησμένα ηφαίστεια, η λάβα τους θα λιώσει τα χιόνια και θα καταστρέψει τα χειμερινά σπορ που θα αρχίσουν στη Χαβάη. Πρέπει να ομολογήσω ότι είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η σκέψη σας, Σκοτάτη. Το πώς θέλω να ξέρω. Αυτό εκεί το μαύρο κουτί θα το τοποθετήσω στο κέντρο του σβησμένου ηφαιστείου και ύστερα την κατάλληλη στιγμή θα πιέσουμε ένα μοχλό. Όχι, όχι τώρα, ηλίθεια! Τότε πότε! Θα το χρησιμοποιήσουμε όταν το κουτί τοποθετηθεί στο μεγάλο βωμό του Πέλε. Σας παρακαλώ, αφήστε με να το κάνω εγώ, Εσκροτάτη μου, κακία. Όχι, όχι, δεν μπορώ να σε αφήσω, δεν είσαι κατάλληλος άλλωστε. Οι κάτοικοι της Χαβάης έχουν μάθει να σέβονται τα ηφαίστεια, γι' αυτό δεν μπαίνουν ποτέ μέσα σε ηφαίστειο. Τότε ποιος θα το τοποθετήσει? Μόνο ένας ηθαγενής της Χαβάης ξέρει το δρόμο για το βωμό του Πέλε. Οι κάτοικοι αγαπούν τα χειμερινά σπορ. Ας αρχίσουμε λοιπόν να τον αναζητούμε σε αυτά εδώ τα μέρη. Πρέπει να κάνει Λίλη και τώρα αρχίζει η δική μας κούρσα. Μένει κοπέλα, υπάρχει κίνδυνος, θα τη χτυπήσουμε, Λίλη. Τώρα μόνο μια λύση υπάρχει. Μελάνη, ελπίζω παιδί μου να κατάλαβες τον κίνδυνο που πέρασες.
Ας περίμενε λιγάκι, εγώ ήθελα να παίξω, γιαγιά. Έλα τώρα, λέει η Λάνη, ας μην καθυστερούμε. Ήρθε η ώρα για το μάθημα του παραδοσιακού χορού Χούλα. Έλα εμένα, γιαγιά, σου το έχω πει κι άλλες φορές, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτός ο χορός. Εγώ θέλω να χορεύω δίσκο. Επιτέλους πρέπει να ανακάλυψα το πρόσωπο που θα εφαρμόσει το σχέδιό μου. Μα Βάντα, δεν κάνω λάθος, ήταν και το σπορτ μπήθηκα από εκεί πέρα να τριγυρίζει. Αυτός ο Άιτ δεν με εμποδίζει καθόλου. Να με συγχωρείς, είσαι καλά? Πολύ καλά, τόσο πολύ καλά που είμαι έτοιμη να ανεβώ και να ξανακάνω έλκυθρο. Όχι, δεν πρόκειται να την αφήσω. Αφού λέει Λάνη δεν θέλεις να κάνεις το μάθημα του Χούλα, δεν πρόκειται να πάρεις μέρος στο χορό Λουάου σήμερα το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν τώρα πήγαινε στο σπίτι και αμέσως να φτιάξεις τις ρίζες του Τάρο μέσα στο πόι για τη γιορτή. Όμως εμένα, γιαγιά, δεν μ' αρέσει καθόλου το πόι. Δεν έχει καμία σημασία αν σ' αρέσει. Έτσι πρέπει να κάνεις. Δεν υπάρχει μεγάλη γιορτή χωρίς το Λουάου. Και επειδή τώρα μιλάμε για το Λουάου, θέλετε να έρθετε κι εσείς να χαρείτε μαζί μας. Ασφαλώς και θέλουμε. Σας ευχαριστούμε. Εμπρός, παιδιά, ξαναπάμε να κάνουμε λίγο έλκυθρο πριν πάμε να κολυμπήσουμε. Ωραία, βέβαια. Μόλα για τη διασκέδαση. Για το στομάχι δεν διαθέτουμε λίγο χρόνο. Μπορεί εσύ να μην πιστεύεις τις συνήθειες των προγόνων σου, λέει η Λάνη, αλλά είναι πολύ σπουδαίο για σένα να τη σέβεσαι τουλάχιστον. Γιατί να τη σέβομαι? Αυτή και η γυναίκα με κάνει να γελάω. Κύριε Λάνη, πού πήγες, πώς εξαφανίστηκες, κορίτσι μου? Τι είναι εδώ, πού βρίσκομαι, εσύ ποια είσαι? Είμαι μια φίλη σου. Κι εγώ, παιδί μου, έχω την ίδια γνώμη με σένα. Πως είναι τράιλα δηλαδή να πιστεύει κανείς όλες αυτές τις ανόητες παραδόσεις. Ώστε έτσι λέτε. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Θέλεις να σου δείξω κάτι, βλέποντας τον οποιοσδήποτε θα πίστευε πως ανόητα είναι όλα αυτά τα πράγματα? Ασφαλώς. Ναι, δείξτε μου. Μόνο, λέει Λάνη, παιδί μου, που θα πρέπει να βάλεις αυτό το μικρό κουτί στο βωμό του Πέλε, στο κέντρο του ηφαιστείου. Α, όχι, κύριε, όχι. Δεν μπορώ να το κάνω, όχι. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αλήθεια το λες, ώστε και εσύ το ίδιο. Και είχα την εντύπωση ότι εσύ δεν πίστευες όλες αυτές τις ανοησίες. Ποιος εγώ? Α, ναι, βέβαια, εγώ δεν πιστεύω καθόλου. Όλο λόγια είσαι και κανένα έργο. Λοιπόν... Όχι, όχι, θα το κάνω αυτό που μου λες για να δεις. Το ξέρω πως το τέλος θα σε έπειθα, καλό κορίτσι. Ωραία, το μπάνιο με έκανε να αισθάνομαι τόσο ανάλαφρος. Τι είναι αυτό που μυρίζει έτσι? Αυτό που μυρίζει έτσι λέγεται ήμου. Είναι ένας σκεπασμένος λάκκος μέσα στον οποίο ψήνουν γουρνόπουλο οι κάτοικοι της Χαβάης. Ψητό γουρνόπουλο. Αρχίζει και μ' αρέσει πολύ αυτό εδώ το μέρος. Σπορτ Μπίλι και Σιλίλι, μήπως είδατε τη λέει η Λάνη? Όχι, κυρία, δεν την είδαμε καθόλου. Την τελευταία φορά που την είδαμε εμείς ήταν μαζί σας. Περπατούσε λίγο πίσω μου όταν άκουσα ένα παράξενο ήχο. Γύρισα αμέσως να δω που είναι και εκείνη είχε εξαφανιστεί τελείως. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε να την ξαναβρείτε. Ελάτε, παιδιά. Εδώ Σπορτ Μπίλι, εδώ Σπορτ Μπίλι. Ένα Σπορτικούς. Γεια σου, Μπίλι. Απόλυτη ανάγκη να βρούμε ένα κορίτσι που χάθηκε, Σπορτικούς. Το όνομά της είναι Λεϊλάνη. Κομπιούτερ! Πες μου, σε παρακαλώ, σε ποιο μέρος της γης βρίσκεται η Λεϊλάνη? Δεν είναι σε κανένα μέρος πάνω στη γη. Αυτή τη στιγμή το κορίτσι βρίσκεται στη Βάντα Λουσία. Η Βάντα! Θέλω να ξέρω τι μπορεί να θέλει η Βάντα από τη Λεϊλάνη. Έχουμε πληροφορίες και για αυτή την ερώτησή σου. Η Λεϊλάνη επιστρέφει στη γη. Μεταφέρει ένα εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο τοποθετεί από στιγμή σε στιγμή πάνω στο βωμό του Πέλε. Τι είναι ο βωμός του Πέλε? Πρώτη φορά τον ακούω. Εγώ έχω διαβάσει γι' αυτό. Είναι ένα ιερό μέρος της Χαβάης, στο κέντρο ενός ηφαιστείου. Ώστε λοιπόν σκοπός της Βάντας είναι να ξαναμπεί σε ενέργεια το ηφαίστειο. Σίγουρα. Και έτσι θα καταστρέψει ό,τι ωραίο υπάρχει σε αυτό το μέρος. Πρέπει να βρούμε αμέσως τη Λεϊλάνη. Να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε στο βωμό του Πέλε πριν μπει σε ενέργεια το ηφαίστειο. Από πού θα πρέπει να αρχίσουμε, Λίλη? Από εδώ πρέπει να αρχίσουμε, νομίζω. Είναι μια σίγουρη
ένδειξη από το μεγάλο φτάρνισμα. Μα Μπίλι, έχουμε να σκεφτούμε διάφορα άλλα πράγματα για να ανακαλύψουμε τη Λεϊλάνη. Θα γίνει μεγάλη Βάντα. Να εξαφανίσεις τη Λεϊλάνη. Θα γίνει μεγάλη Βάντα. Πρέπει να ανακαλύψουμε αμέσως τη γιαγιά της Λεϊλάνη. Έχεις δίκιο, αυτή ξέρει για τις παραδόσεις. Αυτή δεν ξέρει που βρίσκεται και ο βωμός του Πέλε. Λοιπόν, παιδιά, τη βρήκατε τη Λεϊλάνη. Ναι, η Λεϊλάνη είναι στο βωμό του Πέλε. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να βρίσκεται εκεί. Είναι μέρος απαγορευμένο. Το σπουδαιότερο αυτή τη στιγμή είναι να μας πληροφορήσετε πώς θα φτάσουμε ως το βωμό του Πέλε. Εμένα μου είναι τελείως αδύνατο να σας πω το μέρος. Αλλά δεν μπορώ να σας δείξω ένα κομμάτι του δρόμου. Πρέπει όμως να κάνουμε γρήγορα. Δεν πρέπει να καθυστερούμε, κυρία, αλλιώς θα είναι πολύ αργά. Πρέπει να πάω να αναφέρω στη Βάντα ότι όλα έγιναν σύμφωνα με την επιθυμία της. Εγώ μέχρι αυτό το μέρος μπορώ να σας οδηγήσω. Αν περάσετε αυτό το βουνό μπορεί και να το βρείτε. Είναι φοβερά δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το περάσουμε. Πώς θα ανεβούμε σε αυτούς και τους βράχους και τρώω και τα νύχια μου. Έλα λοιπόν, Γουίλι, κουράγιο, μη φοβάσαι. Εδώ πρέπει να είναι. Ας δούμε τώρα τι μας περιμένει σε αυτά τα απόκρυφα μέρη. Ότι και πα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 � Η επιθυμία σου εκτελέστηκε, μεγαλειοτάτη. Θαυμάσια τίκη. Είσαι υπάροχος. Πώς βράθηκαν αυτοί εκεί? Ποντίκια πάνω στους βράχους. Πάνε να τα καταστρέψουν όλα. Δεν πρόκειται να τους αφήσω να το κάνουν. Γυρνά μέσα στο βουνό και βάλε τους φρουρούς να τους σκοτώσουν. Νάτι, εκεί είναι! Η Βάντα σε έβαλε, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω τι λες και ποια είναι αυτή η Βάντα. Θα μας τα πεις αργότερα. Τώρα πες μας, αυτός είναι ο δρόμος για το βωμό του Πέλε. Ναι, αυτός είναι, αλλά το μαύρο κουτί δεν είναι τίποτα άλλο από ένα απλό παιχνιδάκι. Απλό παιχνιδάκι, το λες? Σε πληροφορώ ότι το σατανικό σχέδιο της Βάντας είναι με αυτό το μικρό κουτάκι να ξαναμπεί σε ενέργεια το ηφαίστειο. Όχι, τρέξτε! Ό,τι έγινε, ο Τίκη μου φύγει και εξαφανίστηκε. Ποιος είναι αυτός ο Τίκη, δεν τον έχω ξανακούσει. Να τους, εκεί είναι, έρχεται. Τρέξτε μαζί τους όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Κατευθύνεται προς το βωμό. Δεν ξέρω τι σκέφτεται να κάνει. Το είδατε? Ο Τίκη πήγε και σφράγιζε το βωμό. Πώς θα καταστρέψουμε τον εκρηκτικό μηχανισμό, αφού δεν μπορούμε να μπούμε μέσα? Όχι, όχι, Βουίλι! Τρέξτε γρήγορα να βγούμε έξω από εδώ. Υπάρχει άλλος δρόμος που να οδηγεί στο βωμό? Ναι, υπάρχει. Ελάτε από εδώ γρήγορα. Μην ξανακάνεις φασαρία, Γουίλι. Γρήγορα, πριν μας προλάβει αυτός ο Τίκη.
ηλίθιε συγκοφάντη και γελίο ερπετό. Έλα εδώ μέσα σου λέω. Στις διαταγές σας αιώνια κακία. Αρχιμάσου για την αναδίδαξη. Όπως διατάζει μεγάλη μου. Μα τι έγινε εδώ. Μα τι έγινε. Μα τι έγινε, αυτό είναι όλο που ξέρεις να λες τέτοιες ώρες. Διώθησε το γρήγορα, καθάρισε το πριν αυτό το σκαραβαλιασμένο παλιό κούτι διάξει στον αέρα τα σχέδιά μου. Με τα εμπόδια εκείνα την τελευταία φορά, Λίλη. Αυτός εκεί πέρα που έρχεται δεν κάνει αστεία. Τι κάθονται τώρα και το σκέφτονται τα παιδιά, το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να πηδήσουν μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπορτμπιλ. Τα καταφέραμε και αυτή τη φορά, αλλά χάρη στο παράδειγμα που μας έδωσε ο Γουίλ. Ελπίζω να έχουμε χρόνο για να φτάσουμε στο βωμό του Πέλε και να ξουδετερώσουμε το κρυκτικό μηχάνημα. Δεν είναι, ξέρετε, πολύ μακριά από εδώ. Εκεί είναι. Φτάσαμε σχεδόν. Ελάτε. Γρήγορα το μηχανισμό, Σάιπ. Γιατί καθυστερείς. Ορίστε. Θα λειτουργήσω το μηχανισμό με τις ακτίνες λέιζερ. Δικές σας είναι οι ακτίνες, Βαρβαροτάτη, ό,τι θέλετε τις κάνετε. Γιατί με κάνεις και καθυστερώ, ηλίθιο σκουλίκι. Μην επαναλαμβάνεις αυτά που λέω εγώ, αλλιώς θα σου κλείσω τα μάτια και το στόμα για όλη σου τη ζωή. Ένα, δύο, τρία. Θα πάρει κοτσιά ο μηχανισμός. Όχι. Πρόσεξε, Μπίλι, μόνο ένα βέλος έχει στη διάθεσή σου. Μα... Ξέρετε, να μπορώ να κοιτάξω τώρα. Ας φύγουμε τώρα από εδώ μέσα. Αυτό το μέρος είναι απαγορευμένο γιατί είναι ιερό. Δεν πρόκειται να ξαναγελάσω στη ζωή μου μόνο αυτά τα πράγματα. Εμένα αυτές οι σκηνές μ' αρέσουν ιδιαίτερα, να μυρίζει όλος ο τόπος από άρωμα ψητού γουρουνόπουλου. Σας ευχαριστώ που μου ξαναφέρετε τη Λεϊλάνη μου εδώ. Και έτσι ξαναγύρισε στον δρόμο των προγόνων της. Είμαστε κι εμείς ευχαριστημένοι για την επιστροφή. Τα χέρια της τώρα διηγούνται μια ιστορία. Εύχεται και στους τρεις σας να έχετε καλό ταξίδι και γρήγορη επιστροφή. Με τα χέρια μου δεν μπορώ να λέω τέτοια πράγματα όταν χορεύω στη μουσική δίσκο. Αλόγα, καλή μου φίλη. Οι παραδόσεις του τόπου μου με κάνουν περήφανη. Αλόγα στη γλώσσα μας σημαίνει καλώς ήρθατε κοντά μας και καλό ταξίδι. Σας ευχόμαστε με την καρδιά μας να είναι γλυκιά η επιστροφή σας. Θα ξαναγυρίσουμε κοντά σας. Και γρήγορα. Ρίξτε τα στεφάνια σας στη θάλασσα όταν θα φεύγετε. Αν το κύμα το παρασύρει και το ξαναφέρει στην ακτή, τότε θα γυρίσετε κι εσείς μια μέρα. Είναι μια πολύ ωραία παράδοση, δεν νομίζετε κι εσείς, παιδιά? Ξαναγύρισε στην ακτή! Έτσι μια μέρα θα ξανάρθουμε κι εμείς στα νησιά της φωτιάς και του χιονιού. Αλόχα, αλόχα, αε, αλόχα, αλόχα, αε, αε. Ω, Μπίλι, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου πιο τρυφερές παραδόσεις από αυτές εδώ τις Χαβάης. Γι' αυτό όσοι έρχονται εδώ ξαναγυρίζουν. Και τι υπέροχο ψητό γουρουνόπουλο. Ναι, θα το βλέπω συνέχεια στα όνειρά μου. Και δένουν τόσο οι παραδόσεις τους ανθρώπους μεταξύ τους και τους ομορφαίνουν περισσότερο. Εσύ έγινες πολύ όμορφη εκεί. Thank you.
Και έχεις δυναμή στα χέρια.